Και θα πάμε τώρα στον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία και πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον κύριο Κώστα Δέρβο, να δούμε πόσο ο ίδιος σε αυτή την πορεία μέχρι τις 26 Μαΐου βλέπει την κατάσταση στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Δέρβο. Καλημέρα, χρόνια πολλά στους ακροατές σας και σε εσάς και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Τι σημαίνει για ένα νέο άνθρωπο που ηγείται και μιας πολιτικής νεολαίας να είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής? Θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή να εκφράζω τη γενιά μου στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα Ευρωψηφοδέλτιο νίκης, ένα πολύ ισχυρό Ευρωψηφοδέλτιο με ανθρώπους από όλες τις επαγγελματικές ομάδες, ο καθένας από διαφορετική επαγγελματική διαδρομή και από διαφορετικό κοινωνικό, έτσι θα έλεγα, μετερίζει. Mm. Ωστόσο, θεωρώ ότι είμαι εκφραστής μιας γενιάς που πληρώνει την κρίση με ευθύνες δυσανάλογες με αυτές που τις αναλογούν. Είμαστε μια γενιά πολύ καλά εκπαιδευμένη με 2 και 3 πτυχία μεταπτυχιακά κλπ. Που οι γονείς μας, οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας έκαναν τα πάντα για να μας σπουδάσουν κάνοντας 2 και 3 δουλειές ακόμα. Και τώρα βλέπουν μια νέα γενιά να βγαίνει σε μια αγορά εργασίας πραγματικά εργασιακό μεσαίωνα και να δίνει τη μάχη της καθημερινότητας για να επιβιώσει. Είναι πολύ άσχημο νέοι άνθρωποι σπουδαγμένοι να δουλεύουν για 200 και 300 ευρώ ανασφάλιστοι πολλές φορές σε μαύρη εργασία και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταδικάσουμε και θέλω οι Έλληνες πολίτες, οι συμπατριώτες μου να μου δώσουν τη δύναμη έτσι ώστε να ορθώσω την ανάστημα και να ακουστεί δυνατά η φωνή όχι μόνο της δικιάς μου γενιάς αλλά και των μεγαλύτερων έτσι ώστε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα που σας περιέγραψα το οποίο και οδηγεί πάρα πολλούς νέους στη φυγή τους στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να μην επιστρέφουν πίσω ποτέ και η Ελλάδα σε κάποια χρόνια μέσα στο 2050 σύμφωνα με έρευνες να είναι ένα κράτος 8 εκατομμυρίων από 11 που είναι σήμερα καταλαβαίνετε ότι για μένα θα είναι έτσι ένα ζήτημα το ζήτημα μάλλον που θα θέσω ως πρώτη μου προτεραιότητα στην ατζέντα την επόμενη μέρα. Κύριε Δέρβο, αυτό το flexibility όπως το περιγράφεται στην αγορά εργασίας ιδίως για τις νέες γενιές δεν είναι ελληνικό προνόμιο βεβαίως, είναι ευρωπαϊκό και η μαύρη αγορά εργασίας ανθεί και εκεί. Το ερώτημα είναι λοιπόν με ποιες πολιτικές θεωρείτε ότι αλλάζει αυτό? Θεωρώ ότι αν γίνει περισσότερο θελητική εργασία. Και τι εννοώ αυτό, αν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, αν μειωθούν οι φορολογικοί δείκτες, αν δημιουργηθούν κατάλληλες θέσεις εργασίας, όταν λέω κατάλληλες εννοώ καλά αμοιβούμενες, πάνω στα γνωστικά αντικείμενα των εργαζόμενων και δημιουργηθούν έτσι και δημιουργηθεί έτσι ένα λίγο πιο αυστηρό πλαίσιο μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, θεσμικό πλαίσιο, πιστεύω ότι θα αρχίσει να αντιστρέφεται αυτό το κλίμα που σας περιέγραψα πριν. Mm. Θα σας πει κάποιος όμως ότι αυτές οι περιοριστικές πολιτικές για τη χώρα μας ειδικά έχουν εφαρμοστεί με όλους τους τύπους μνημονίων. Στο δεύτερο άλλωστε μία από τις υποχρεώσεις ήταν η θέσπιση του υποκατώτατου που μόλις τώρα καταργήθηκε. Άρα το πλαίσιο δεν είναι περιοριστικό. Κοιτάξτε, μπορεί να καταργήθηκε ο υποκατώτατος και να ψηφίστηκε η αύξηση του κατώτατου, όμως στην τσέπη του εργαζόμενου φτάνουν μόνο περίπου 6 ευρώ. Όταν υπάρχει αύξηση συνολική για το εργοδοτικό κόστος, περίπου στα 80 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το μείγμα είναι που σας λέω ότι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν τις ευκαιρίες τους, να δημιουργηθούν τις ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Τι πρέπει στην ουσία να γίνει, να μεγαλώσουμε την πίτα και να την κόψουμε ξανά σε ίσα αλλά και μεγαλύτερα κομμάτια, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν όλοι. Mm. Πρέπει όμως και οι εργοδότες, και για τους εργοδότες μάλλον, να είναι θελκτική μια, θα έλεγα, πρόσληψη ενός εργαζόμενου. Να μην σκέφτεται 1, 2 και 3 φορές κάποιος ώστε να προσλάβει κάποιον. Επειδή νομίζω ότι έχετε βάλει κέραια ζητήματα και είναι ζητήματα που κανονικά θα έπρεπε να απασχολούν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το να μεγαλώσουμε την πίτα μειώνοντας τη φορολογία και τις φορές, αντιληπτό. Το ερώτημα είναι, έχει τέτοιο περιθώριο η χώρα μας όταν ο κύριος Ρέγκλινγκ λέει ξεχάστε όποια. Ναι, ναι. Θα σας πω. Προφανώς και έχει. Και είμαστε σε μια πολύ ευτυχή συγκυρία για την πατρίδα μας. Γιατί όπως όλα δείχνουν, πρόεδρος της Κομισιόν θα εκλεγεί ο κύριος Βέμπερ και στους αμέσως επόμενους μήνες, άποψή μου θεωρώ
ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αναγκαστεί να συστήσει σε εθνικές εκλογές με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Θα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας ο κ. Μητσοτάκης. Δύο άνθρωποι που έχουν πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους. Ο κ. Βέμπερ είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας και είναι και ο πρώτος ο οποίος μίλησε για την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Και επειδή βρέθηκα στην Καβάλα την Κυριακή στην ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, έχω να σας πω ότι δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει συζήτηση αμέσως μετά την ανάληψη της ηγεσίας της χώρας, της μόνης της χώρας, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο ίδιος για την επαναδιαπραγμάτευση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, αρκεί να βρεθεί μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι αρκετά αξιόπιστος τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί δεν έχει υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει, αλλά να είναι και αξιόπιστος και στο εξωτερικό. Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε, έναν άνθρωπο ο οποίος τα ίδια να λέει στο εσωτερικό, τα ίδια και στο εξωτερικό. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της ανελαστικότητας στα πλεονάσματα της χώρας μέχρι στιγμής, ή η συνολικότερη πορεία αυτής της χώρας έτσι όπως την κρίνουν οι δανειστές, δεν ξέρω αν την κρίνουν σωστά ή όχι? Θεωρώ ότι θα έλεγα η ταφόπλακα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι για να πιαστούν αυτοί οι στόχοι, στεγνώνει πραγματικά η μεσαία τάξη, στεγνώνει η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, όποια μεσαία τάξη έχει υπάρξει. Ξέρετε, για να... κάποιος ο οποίος εργάζεται, έχει ένα έτσι, ελεύθερο επάγγελμα, πρέπει να παραδώσει στο κράτος τα 80 ευρώ από τα 100 που θα τζιράρει, χωρίς να έχει πληρωμένες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε. Κύριε Δέρβο, φαντάζομαι ότι έχετε επίγνωση ότι αυτή είναι μια πορεία που δεν έχει δημιουργηθεί μόνο τα τελευταία 4 χρόνια, είναι συνέπεια και απόρρια της κατάρρευσης ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι ένα προϊόν δεκαετιών, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν αυτή η κατάσταση το 2015 όταν έγιναν εκλογές, όταν η χώρα είχε βγει από το τούνελ, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι διεθνείς οίκοι. Ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βαρουφάκη ήρθαν και έπαιξαν για 6 μήνες τη χώρα στα ζάρια με τις πλάτες του ελληνικού λαού και έφεραν ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο ύψους 100 δις. Ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που υπέγραψε την παραχώρηση δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια στο υπερταμείο. Υπέγραψε τα πρωτογενή πλεονάσματα, όπως σας είπα, 3,5% μέχρι το 2060. Αυτή ήταν η κατάσταση το 2015. Εγώ δεν λέω ότι όλα έγιναν σωστά, έτσι προς Θεού, ή ότι δεν έγιναν λάθη. Προφανώς και λάθη έγιναν και όλα δεν είχαν γίνει σωστά. Όμως δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Πείτε μου, πιστεύετε ότι οι εκλογές στη χώρα αυτή τη στιγμή, οι ευρωεκλογές, καταρχάς, ποιο κρίσιμο στίχημα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση καλούνται να κερδίσουν και να απαντήσουν? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα την παρουσίαζα σαν ένα έτσι οικοδόμημα, το οποίο έχει πολύ ισχυρά θεμέλια, που όμως έχει προβλήματα στα υδραυλικά της, στα ηλεκτρικά της, οι σοβάδες από τους τείχους πέφτουν, έχει υγρασία στο ταβάνι κλπ. Θεωρώ ότι πρέπει να εκφραστούν, να εκπροσωπήσουν μάλλον τα κράτη-μέλη ευρωβουλευτές, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ όρεξη για δουλειά, έχουν διάθεση για να υπάρξει ανοικοδόμηση, θα έλεγα, αυτού του στέρεου κομμήματος. Θα πρέπει να μπουν εργάτες εντός εισαγωγικών, οι οποίοι έχουν διάθεση να σηκώσουν μανίκια και να σκύψουν το κεφάλι πάνω από τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών των κρατών μελών, έτσι ώστε να γίνει και μια πραγματική κουβέντα, ουσιαστική, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλήματα όπως η μεγάλη γραφειοκρατία, προβλήματα όπως οι δύο ταχύτητες στα κράτη-μέλη, η οποία επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προβλήματα όπως η εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί πολλές φορές θα έλεγα ότι παρακάμπτεται από όργανα όπως είναι το Eurogroup κλπ. Οπότε υπάρχει πάρα πολλή κουβέντα η οποία πρέπει να γίνει και πάρα πολλή δουλειά. Τώρα όμως θεωρώ ότι στο εσωτερικό της χώρας αυτό δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Οι πολίτες θέλουν να δουν μια Ευρώπη να στέκεται αρρωγός στην προσπάθεια που κάνουν στην καθημερινότητά τους.
Και να είστε βέβαιος ότι επειδή περιοδεύω από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη, είχα έρθει και τις προάλλες στο όμορφο νησί σας. Οι Έλληνες πολίτες ζητούν μια γενναία πολιτική αλλαγή, μια αλλαγή του πολιτικού μείγματος, που θα δώσει ανάσα τόσο στην οικονομία, αλλά θα επιστρέψει και το χαμόγελο και την ελπίδα στους νέους ανθρώπους, αλλά γενικότερα στους Έλληνες πολίτες. Σας ικανοποιεί το γεγονός ότι η μάχη των ευρωεκλογών γίνεται περισσότερο με εσωτερικούς όρους ή πιστεύετε ότι εξ αντικειμένου πάνε μαζί? Αυτό γίνεται γιατί είναι πολύ κοντά και οι εθνικές κάλπες, πρώτον, και δεύτερον γιατί οι Έλληνες πολίτες έχουν αποσέλθουν σε κάλπες πάρα πολύ καιρό, σχεδόν 4 χρόνια, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ξανά μέσα στα χρόνια αυτά της δεκαετούς κρίσης. Οπότε εκ των πραγμάτων η κουβέντα θα περιστρέφεται και σε εσωτερικά ζητήματα. Εγώ προσωπικά όσο περισσότερο προσπαθώ να μιλάω για μια ισχυρή Ευρώπη, για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια μεγάλη ενωμένη Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η κουβέντα γυρνάει στο εσωτερικό εκ των πραγμάτων. Πολλοί λένε, κύριε Δέρβο, από την άλλη πλευρά, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αυτές τις μέρες επιχειρεί να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, αναγορεύοντας ως μείζον θέμα την περίφημη ανάρτηση Πολάκη ή τις διακοπές του Πρωθυπουργού, την ώρα που η δική μας πλευρά, λέει η κυβερνητική πλευρά, συζητά για 120 δόσεις ρυθμίσεις σε όσους δεν δίνονται, για μέτρα ανακούφιση ελληνικής κοινωνίας μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Εσείς τι απαντάτε? Έχω να πω ότι δεν υπάρχει καμία έξοδος από το μνημόνιο. Όταν ο κύριος Τσακαλώτος στο Eurogroup στις αρχές Απριλίου για να εκταμιευτεί η δόση των 970 εκατομμυρίων ευρώ δεσμεύτηκε να μην υπάρξει περαιτέρω, μάλλον δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου, και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε τροπολογία έτσι ώστε να, αφού όπως λέγει ο κύριος Τσίπρας δεν θα υπάρξει περαιτέρω μείωση, να έρθει να την υπογράψει, να πάει και αυτός πιο ενισχυμένος στην επόμενη διαπραγμάτευση που θα πάει στο επόμενο γύρο ο κύριος Τσακαλώτος. Έχω να πω ότι οι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποίησε ο κύριος Πολάκης. Κύριε Δέρβο, να μου επιτρέψετε, την τροπολογία δεν την έχει καταθέσει ακόμη. Αναμένουμε να την καταθέσει. Θα την καταθέσει. Κατέθεσε χθες πρόταση δυσπιστίας, πρόταση μορφής κατά του Παύλου Πολάκη. Ναι. Αυτό είναι η αιχμή της κυβερνός σας παράδοξο, ότι το κάνετε. Και πολύ καλά έκανε, για να έρθουν και πρώτων ευθυνών τους και οι 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι 6 οι οποίοι είναι δεκανίκοι μιας κυβέρνησης κουρελού, οι οποίοι έχουν εκχωρήσει βουλευτική τους συνείδηση εν λευκό στον κύριο Τσίπρα. Και πρέπει πλέον να φανεί ότι ο κύριος Πολάκης, πίσω από τον κύριο Πολάκη μάλλον, κρύβεται ο κύριος Τσίπρας. Και ότι είναι ένα και ταυτό. Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Τσίπρας καλύπτει τον κύριο Πολάκη. Τον είδαμε να κάνει διακοπές μαζί του, τις πασχαλινές διακοπές, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και θέλω να σας πω ότι εμένα οι εκφράσεις του, όχι μόνο αυτές τις τελευταίες, καθ' όλη την διάρκεια της κοινοβουλευτικής του έτσι πορείας, με φύγουν και πραγματικά με ντροπιάζουν. Επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος και νέος υποψήφιος ως Ευρωβουλευτής, αναρωτιέμαι όμως, κύριε Δέρβο, η προσωπική, αν θέλετε, συμπεριφορά ενός πολιτικού προσώπου δεν θα κριθεί ούτως ή άλλως από τους ίδιους πολίτες? Θέλω να πω, μήπως είναι δυσανάλογη, μισό λεπτό να ακούσετε, λίγο το ερώτημα, μήπως είναι δυσανάλογη μια πρόταση μομφής σε αυτή την κυβέρνηση για τη συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη, ενώ θα περίμενε κανείς να καταθέσετε μια πρόταση μομφής, για παράδειγμα, για αυτά που λέτε, για την οικονομία, ας πούμε? Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Παρακαλώ. Εφόσον είναι δυσανάλογη και δεν έχει και σημασία, γιατί το συζητάμε τόσο πολύ, ένα αυτό. Γιατί το φέρατε στη Βουλή, γι' αυτό. Ναι, ναι. Δεύτερον, δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου δυσανάλογη, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει καλύψει τον Πολάκη, τον κύριο Πολάκη, πάνω από 5 φορές σε αντίστοιχες δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει στο παρελθόν. Δηλώσεις που πραγματικά μας θίγουν όλους. Μάλιστα. Πείτε μου, φασιστικές δηλώσεις, έτσι. Το λέω και το εννοώ αυτό. Τι εννοείται φασιστικές? Είναι φασιστικές δηλώσεις του κύριου Πολάκη. Πολλές φορές. Χρησιμοποιεί ύβρις. Φύγει υπολήψεις και συνειδήσεις χωρίς να έχει στοιχεία. Κατασκεύασε η κυβέρνηση Τσίπρα
ένα σκάνδαλο, υποτίθεται το μεγαλύτερο από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, όπως μας είχε πει ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Εγώ δεν έχω δει να συμβεί κάτι. Σε αντίθεση, έχουν περάσει τα περισσότερα ονόματα στο αρχείο. Αυτό το σκάνδαλο το υποτιθέμενο έχει καταρρεύσει σε χάρτινος πύργος και δεν είναι, και περιμένουμε να μπουν και τα υπόλοιπα ονόματα στο αρχείο. Είχε συρθεί η πολιτική ζωή του τόπου κάτω από τη σκιά αυτού του σκανδάλου για πάνω από 15 μήνες. Αν θυμάστε καλά, το timing δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Είχε εφευρεθεί αυτό το υποτιθέμενο σκάνδαλο την επόμενη μέρα του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία στο κέντρο της Αθήνας. Και ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για τους υπόλοιπους, οι οποίοι είμαι σίγουρος έτσι θα μπουν και αυτοί στο αρχείο. Πείτε μου, κύριε Δερβό, άρα εσείς θεωρείτε ότι συνολικά στην κάλπη της 26ης Μαΐου κρίνονται και αυτά? Θεωρώ ότι το μήνυμα που θα στείλουν οι Έλληνες πολίτες στην κάλπη της 26ης Μαΐου θα είναι ένα μήνυμα για μια ισχυρή και γενναία πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή που θα φέρει ένα άλλο πολιτικό μείγμα στην πατρίδα μας. Μια πολιτική αλλαγή που θα δώσει στην χώρα, στην Ελλάδα, μια ισχυρή εκπροσώπηση στην ευρωπαϊκή οικογένεια και θα την κάνει να έχει δυνατή και πιο διεκδικητική φωνή την επόμενη μέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λέει εδώ ένας ακροατής, ρωτήστε τον κύριο Δέρβο, τι σκέφτεται, με ποιες πολιτικές μπορούμε να δημιουργήσουμε, νέος πρέπει να είναι, ανάσχεση σε αυτό το περίφημο brain drain της νεολαίας και επιστροφή, όχι απλά ανάσχεση, όσων έχουν φύγει στο εξωτερικό? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Σας είπα ότι με μείωση της φορολογίας, μείωση της ασφαλιστικών εισφορών θα δημιουργηθούν, θεωρώ, καλύτερες θέσεις εργασίας, πολύ πιο κοντά στα γνωστικά αντικείμενα των νέων ανθρώπων, αλλά και με πολύ καταλληλότερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβές. Θεωρώ ότι εάν φανεί ότι υπάρχει ένα κράτος αρρωγός στην προσπάθεια των νέων στην επιχειρηματικότητα και στην επιστροφή τους, θα αρχίσουν και αυτοί σιγά σιγά να το σκέφτονται. Σύμφωνα με έρευνες, έχω να σας πω ότι οι νέοι δέχονται που έχουν φύγει στο εξωτερικό να υπάρξει ακόμα και μείωση του μισθού τους, τη τάξη του 30%, αρκεί να έρθουν πίσω και να βρουν ένα σωστό σύστημα υγείας, ένα σωστό σύστημα παιδείας, να βρουν ένα κράτος το οποίο να νοιάζεται για το περιβάλλον κλπ. Και είναι, δηλαδή, αν θεωρήσουν ότι θα έρθουν πίσω και θα βρουν ένα καλύτερο έτσι, επίπεδο και ποιότητα ζωής από αυτή που άφησαν. Είναι μία από τις στοχοθεσίες σας, αν εκλεγείτε. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, κύριε Δέρβο, γιατί ούτως ή άλλως διεκδικείτε, όπως όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, σε ενιαία εκλογική περιφέρεια το Σταυρό προτίμηση. Δεν ξέρω, αυτό είναι καλό τελικά ή είναι μείον στην ιστορία, ο τρόπος επιλογής των ευρωβουλευτών? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να περιοδεύεις όλη την Ελλάδα και να διεκδικείς Σταυρό από όλο το ελληνικό εκλογικό σώμα. Θεωρώ όμως ότι εντάξει, στέκομαι αρκετά δυνατά. Έχω πολύ διάθεση για δουλειά, έχω τρέξει πάρα πολύ, έχω περιοδεύσει αρκετά την Ελλάδα. Έχω περάσει από τον Εύρο που σας είπα πριν μέχρι και την Κρήτη, από το Ιόνιο μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα αποτελέσματα, όχι μόνο για μένα αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τέτοια που το βράδυ των εκλογών της 26ης Μαΐου θα έχουμε πλατιά χαμόγελα.